δίνουν τα παιδιά ένα συμβολικό τίμημα και τα υπόλοιπα χρήματα τα βάζει η Εκκλησία. Τι ωραίο. Τα αναλώσιμα όλα που χρειάζονται όλα τα παίρνει η Εκκλησία. Σε αυτά τα τμήματα λοιπόν εντάξαμε 15 παιδιά που είναι από τους ασυνόδευτους πρόσφυγες που φιλοξενούμε στα Νόγια από το 2000, γιατί τα παιδιά αυτά μένουν εδώ ένα χρονικό διάστημα και μετά φεύγουν για χώρες Ευρώπης. Τους δίνει λοιπόν η Εκκλησία τη δυνατότητα να μάθουν κάποια βασικά πράγματα για να μπορούν έτσι που θα πάνε να πούνε δύο κουβέντες. Έχουμε και ένα τμήμα 15 με 18 μεγάλους κοπελιές και νεαρούς που δουλεύουν σε μαγαζά, σε ταβέρνες, σε καφετέρειες. Αλήθεια. Που έρχονται να μάθουν για μπορούν να εξυπηρετήσουν ένα μουσαφίρι ξένο που θα έρθει στο χωριό. Πώς είναι δυνατόν όμως, εμένα τουλάχιστον, ως εικόνα, μου δημιουργεί φοβερή εντύπωση να βλέπω έναν ιερέα πρόεδρο μιας ομάδας. Έκανα μια πορεία 10 χρόνια στον ΑΕΤΟ, 4 χρόνια στο Περιφερειακό. Είχαμε οργανώσει αυτό που είχαμε κάνει, είχαμε βάλει τα λιαλιά σε ομάδες αλφα-αθηνικής κατηγορίας. Είχαμε οργανώσει το 2007, αν θυμάμαι καλά, μαζί με τον Γιάννη τον Αναστασίου, ένα διεθνές φιλανθρωπικό τουρνουά στο Ολυμπιακό Στάδιο, τα οποία τα έσοδα πήγαν για 3 συλλόγους με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Εκεί λοιπόν το είχε μεταδώσει απευθείας η ΕΡΤ τότε και εκεί γνωριστήκαμε και με τον Αντώνη το Ρέμο, ένα χρυσό άνθρωπο. Ήρθε αφιλοκερδός, έκανε μια συναυλία στο Ηράκλειο, σε ένα μαγαζί του Ηρακλείου, ασφιχτικά γεμάτα, είναι η πρώτη φορά που τραγούδησε στην Κρήτη. Και τα έσοδα όλα δεν πήρε μία δραχμή ο Αντώνης για τον Άι Γιώργη, για τις δραστηριότητες που κάνει ο φίλος του Παπαντρέας και συνεργάτης του. Ήτανε μια φορά μάτια μου και ένα καιρό. Πότε γνωρίσατε τη γυναίκα σας? 19 χρονών, με προξενιό. Ποιος σας το έκανε το προξενιό? Άλλες γυναίκες. Αλήθεια, όχι. Ναι. Ναι. Και? Το 1985. Την παντρεύεσαι αυτή τη γυναίκα? Ναι. Πώς διατηρείται ένας γάμος? Είναι οι ιδέες που έχουν, γιατί σήμερα δυστυχώς ζήνα οι ανθρώποι. Δεν έχουν μάθει να αντέχουν καταστάσεις. Με την πρώτη δυσκολία το βάλουν στα πόδια. Υπομονή χρειάζεται. Υπομονή και αγάπη τα χρήζεις όλα. Και βήματα πίσω? Βήματα δεν κάνεις ποτέ πίσω, μόνο μπροστά. Απλά το παρελθόν θα είναι το εφαρτήριό σου για το μέλλον. 32 χρόνια. Ναι. Γεμάτη ζωή. Ναι. Πώς γνωριστήκατε, πού συναντηθήκατε? Πουθενά, μας κάναν προξενιό, ήταν προξενιό. Χωρίς να ξέρει ο ένας τον άλλο. Μετά ήρθε ο έρωτας. Στη συνέντευξη που κάναμε πριν, μου είπε πως είναι μια σχέση γεμάτη, πως κάνατε πολλά παιδιά μαζί. Εσύ τι έχεις να του πεις? Ο ουρανός, η θάλασσα, ο ήλιος και τα αστέρια. Όλα μου τα έδωσε ζωή μέσα στα δυο του χέρια. Οι δυσκολίες της ζωής σαν ένα ζευγάρι πώς αντιμετωπίζω? Ποιες είναι οι δυσκολίες της ζωής? Μεγαλύτερη δυσκολία της ζωής είναι σήμερα είναι να έχεις την υγεία σου. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Όλα τα άλλα είναι απλά άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και η εύκολη δικαιολογία του καθενός. Εγώ θυμούμαι τον πατέρα μου, γιατί έχω τέτοια βιώματα και τέτοια ακούσματα. Ο πατέρας μου ήταν κομμένο το χέρι του. Παντρεύτηκε με τη μάνα μου και έχω την εικόνα που τον έβλεπα να βάνει στο τσουβάλι μέσα τα ρούχα του, ένας ανάπηρος άνθρωπος, να τα βάνει στη ράχη του, να φεύγει, να λείπει 3, 4, 5 μήνες, να κάνει μεροκάματα ή να πέμπει λεφτά της εμάδας να μεγαλώνει τα κοπέλια του. Αυτοί οι άνθρωποι δεν το βάλανε στα πόδια. Αυτοί οι άνθρωποι γιατί δεν είναι λίγο ψυχήσαν. Δεν μπορείς να έχεις λοιπόν τέτοια βιώματα και τέτοιες εικόνες και να με ψημυρίσεις να κακομεριάζεσαι. Εδώ με την κάθε δυσκολία, λέει, επώνεσε το πόδι μου γιατί δεν έχω να πάρω ένα ρούχο, λέει, χωρίζουμε. Δεν είναι αυτό τίποτα. Πώς πήρατε την απόφαση να πείτε, ανοίγω την εκκλησία, οι ήρωες του 21 από πάνω, γιατί έτσι τους βλέπουμε στο διαδίκτυο και στο απόσπασμα που υπάρχει, και από κάτω να χορεύουν ποντιακά? Είχαν έρθει τα παιδιά της 13 Αυγούστου και κάμανε εδώ μία εκδήλωση. Χορέψανε για το ολοκαύτωμα των Αγίων. Την επόμενη μέρα λοιπόν καθόμουν εκεί στο τραπεζάκι και περνούν τα παιδιά που ήρθαν οι πόντι.
και κάνανε παρέα. Τραγουδούσανε, παίζανε το δίμπανο, παίζανε το λιράκι, την ποντιακή γύρα. Εγώ τους έβλεπε, τους καμάρωνε. Κάποια στιγμή λοιπόν, στρίβει το μυαλό, σηκώνουν, σε λέω, ράστε όλοι μέσα στην εκκλησία. Και μπαίνουμε στον Άγιο Γιώργη, κάτσανε στις καρέκλες στα κοπέλια, τους είπα κάποια πράγματα για την πατρίδα μας, για τις χαμένες πατρίδες, για την ιστορία μας, για όλες τις αξίες που κουβαλούν οι πόντοι. Στο τέλος παρακάλεσα να χορέψουν ένα πυρίχιο κάτω από τους ήρωες του 21. Αυτό λοιπόν κάμανε. Ανατριχιαστική στιγμή. Εγώ είμαι σύμφωνη με αυτό που είδα ως εικόνα και το λέω δημόσια, γιατί πιστεύω πως η Εκκλησία πρέπει να ανοίξει τους ορίζοντες, να βάλει κάθε καθημερινή μας πράξη μέσα και όχι να κοιτάζει τη ζωή από την κλειδαρότρυπα. Όταν κοιτάζεις τη ζωή από την κλειδαρότρυπα, την έχεις χάσει τη ζωή. Δεν έχεις ζωή και ασχολείσαι με τους άλλους, με τη ζωή των άλλων μετά. Θα κοιτάζεις λοιπόν, ανοίγεις την πόρτα, κοιτάζεις τη δική σου ζωή. Η κίνηση αυτή περάσανε μηνύματα. Όσο κι αν κάποιοι δεν το θένε, εδώ είναι Ορθοδοξία και Ελληνισμός. Είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει. Είσαι ακριβώς αυτό που λέει. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και το έχεις μεταφέρει και μέσα στην Εκκλησία. Σήμερα δυστυχώς όλοι αυτοί οι σκερβελέδες που βγήκαν από το πουθενά και θέλουν να το παίξουν διανοούμενοι και κάποιοι, θεωρούν μίασμα, σε λένε φασίστα, το να πει κανείς ότι αγαπά τη σημαία του, αγαπά την πατρίδα του, τη θρησκεία του. Να μην πω και μια βαριά κουβέντα γιατί πάει άσχημα. Όχι, αυτοί είμαστε. Αυτό το τρίπτυχο πορεύτηκε στους αιώνες η Ελλάδα μας. Να πάλι καρή 20 χρονό, άρματα που ζώσαν για το πόλεμο, άρματα που ζώσαν για το πόλεμο. Είδα και πλάνα στο διαδίκτυο, όπου δώσατε συνέντευξη στο BBC. Όταν έδινα τη συνέντευξη στο Σάιμον Ριβ, το δημοσιογράφο, μπροστά στο ιερό με τους νεκρούς, τα ονόματα των νεκρών, η σημαία κούμπησε στο κεφάλι μου. Αλλάζει ο δημοσιογράφος του κουβέντα και μου λέει: «Πάτερ Ανδρέα, αν κάποιος έρχεται προσβάλλει τη σημαία σας, τι σημαίνει για σας?» Του λέω: «Θάνατος». Θάνατος. Δεν παίζω με αυτά τα πράγματα. Είναι τα ιερά και τα ουσιά μας. Για αυτή τη σημαία είναι αιματοβαμμένη όλη η Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι τη Γάβρο. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς ούτε να την προσβάλλει, ούτε να την καίει. Και ας βγαίνουν κάποιοι διανοούμενοι τσιδεκάρας σήμερα να λένε πως είναι πανί, να λένε πως δεν είναι τίποτα. Τι είναι αυτό που θα έκανε έναν ιερέα να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι ή να το αναποδογυρίσει, γιατί όχι? Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες στο εργαστήρι γνώσης, τα παιδιά είναι από Πακιστάν, από Αφγανιστάν, από Συρία. Τους είπα δύο πράγματα. Είστε εδώ. Η κοινωνία σας έχει αγκαλιάσει. Ο χώρος που σας φιλοξενεί είναι της Εκκλησίας. Τα έξοδα όλα είναι της Εκκλησίας. Αν αυτό αντιβαίνει τα θρησκευτικά σας, πιστεύω, δεν έχετε καμία υποχρέωση να είστε εδώ πέρα. Μου λένε τα παιδιά όχι και ευχαριστούν πολύ. Προσέξτε όμως. Όπως εμείς και εγώ προσωπικά σέβομαι τη θρησκεία σας, σέβομαι την κουλτούρα σας, σέβομαι τον πολιτισμό που διαθέτει, το ίδιο πράγμα θέλουμε και εμείς. Θα σεβαστείτε το χώρο, τη δασκάλα, το χωριό μου, τη σημαία μου και την εκκλησία μου. Και έτσι θα έχουμε μια όμορφη και ωραία συνύπαρξη. Αυτή την εξήγηση μόνο έκαμε. Δεν έχει σημασία που είστε ιερέας. Είστε όμως από τα Ανόγια και ήρθα στα Ανόγια να μας πείτε μια μαντινάδα. Έπρεπε να έχεις γεννηθεί εκείνα τα χρόνια, φως μου. Να είναι 8 και όχι 7 τα θαύματα του κόσμου. Και για τον τόπο? Η ιστορία γράφεται με πράξεις και όχι λόγια. Και αυτό το ξέρουν καλά τα ιστορικά Ανόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Όταν με το καλό θα ξαναρθείς, θα βγούμε στο βουνό, στο ιερό βουνό του Ψιλορίτη. Όποιος βγαίνει, σπράττει την ιερότητα του χώρου. Σε ένα μητάτο, να δεις πώς ζούσαν και πώς γλεντούσαν οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι Μινωίτες. Θα ξανάρθω λοιπόν, ραντεβού. Να είσαι καλά.